Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ3 Διατάφτα. Είμαι ο Χρήστος Γιαννούλης και σήμερα έχουμε την εξαιρετική ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την Υφυπουργό Εσωτερικών, με αρμοδιότητες το πάλι ποτέ Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αλλά και υποψήφια ταυτόχρονα για το Δήμο Θεσσαλονίκης, την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Χαρά μας να σας υποδεχόμαστε στο σταθμό και την εκπομπή, φιλοξενώντας σας στο γραφείο σας. Μεγάλη χαρά και για μένα λοιπόν που ήρθατε στο γραφείο της Υπουργού Μακεδονίας Θράκης. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά να έχουμε. Θα έχουμε καλή χρονιά. Η απορία μου είναι όταν γίνονται τέτοιες δημόσιες συζητήσεις. Και ήθελα να ξεκινήσω με μια πιο ειδική απορία. Πώς νιώθετε όταν δίνετε συνεντεύξεις? Σας αρέσει να δίνετε συνεντεύξεις? Όχι ιδιαίτερα. Δεν θα το έλεγα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γιατί, να επιμείνω? Είναι μια αγχωτική διαδικασία για κάποιον που δεν εκτίθεται καθημερινά on camera όπως εσείς. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, τη μαθαίνω σιγά σιγά. Σίγουρα πάντως είμαι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση από την πρώτη μου ως υπουργός. Ο πολιτικός όμως εκτίθεται. Και ένας νέος άνθρωπος εκτίθεται πολλαπλάσια στην κριτική και την καχυποψία αν η ηλικία σχετίζεται με την απειρία και όχι με την επιμονή και το πάθος να κερδίσει πράγματα. Εδώ τι απαντάμε? Νομίζω ότι απαντήσατε ήδη στην ερώτησή σας. Εγώ έχω δεχτεί αρκετές επιθέσεις για την ηλικία μου. Ναι. Δεν έχω δεχτεί βέβαια, και αυτό είναι παράδοξο, καμία επίθεση μέχρι τώρα για την δουλειά μου στο γραφείο του Πρωθυπουργού και μετέπειτα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Νομίζω όμως, και αυτή είναι η αίσθηση που εγώ παίρνω συνομιλώντας καθημερινά με τον κόσμο, πως ο κόσμος το έχει βαρεθεί αυτό το παιχνίδι. Ναι. Το παιχνίδι των fake news, του πολέμου και της επίθεσης στους νέους ανθρώπους που τολμούν. Γιατί αυτό έκανα κι εγώ. Επομένως, μία σειρά από ανθρώπους της γενιάς μου θα δώσουμε και δίνουμε ήδη τη μάχη για να αλλάξουμε τη ζωή μας, την πόλη μας, τη χώρα μας, και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Έχει ουσία αυτό το όνειρο, γιατί η ηλικία, τι να σας πω, το 88 σοκάρει. Εγώ που έχω γεννηθεί το 68, με σοκάρει το 88, θετικά. Έχει ουσία όμως αυτή η επένδυση στην ορμή και στο πάθος των νέων ανθρώπων, πρέπει να συνοδεύεται και από κάποια εμπειρία? Φυσικά, φυσικά. Δίπλα μου έχω την τύχη να έχω εξαίρετους συνεργάτες που συνδυάζουν εμπειρία τους και τη σοφία και τον χρόνο, αλλά την εμπειρία τους και στη δημόσια διοίκηση. Κάτι άκρως απαραίτητο όταν έρχεσαι να ασκήσεις διοίκηση. Ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι μια ειδοποιώς διαφορά, αν θέλετε, κύριε Γιαννούλη, είναι η μη εξάρτηση από τα συμφέροντα. Όταν είσαι λοιπόν νέος, και νομίζω και από ποιο χώρο και αν προέρχεσαι, άρα φρέσκος μπαίνει στην πολιτική. Μπαίνει με τις ιδέες σου, μπαίνω με τις ιδέες μου, μπαίνω με την αλήθεια μου, μπαίνω με το πάθος, με την οργή, αν θέλετε, που μας έμεινε και από τις πλατείες. Μπαίνουμε για να δώσουμε λύσεις στα ζητήματα της καθημερινότητας. Εδώ το λάθος συγχωρείται, δηλαδή είναι μέσα στη δεξαμενή των επιχειρημάτων σας ότι και τα λάθη είναι ανθρώπινα. Κανένας πολιτικός δεν γεννήθηκε με την ιδιότητα να μην μπορεί να κρίνει λάθος κάποια στιγμή ή να πάρει μια λάθος απόφαση. Νομίζω ότι είναι μεγάλη η συζήτηση περί του λάθους. Τι είναι λάθος? Γιατί εδώ έχουν ασκηθεί λάθος πολιτικές που κόστησαν ζωές στα προηγούμενο διάστημα. Και αυτό δεν έγινε από 30-άριδες, από 40-άριδες, αλλά έγινε από ανθρώπους εξαιρετικά πεπειραμένους στα πολιτικά δρόμενα. Επομένως, η συζήτηση, αν θέλετε, για τα επικοινωνιακά λεφτά, τέτοια έχω κάνει κι εγώ, προφανώς. Σας αρέσει η εξουσία? Η εξουσία νομίζω ότι υπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής και σε όλες τις σχέσεις. Εν δυνάμει, όλες οι σχέσεις είναι σχέσεις εξουσίας. Το στοίχημα είναι πώς κάποιος ισορροπεί επάνω σε αυτή τη γραμμή και πώς αυτήν την εξουσία που διαθέτει, είτε είναι ο οδηγός στο λεωφορείο του ΑΣΤ, είτε είναι ο φύλακας στις φυλακές, είτε είναι η μάνα με το παιδί, είτε ο σύντροφος ή η σύντροφος σε μια ερωτική σχέση. Πώς λοιπόν αυτήν την δύναμη, αν θέλετε, την θέτει στην υπηρεσία των άλλων. Και ειδικά κάποιος που ασχολείται με την πολιτική, ένας ή μία πολιτικός, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά ότι η εξουσία δεν του ανήκει. Αφήσατε ποτέ το περιθώριο στον εαυτό σας να νιώσει άσχημα όταν κάποιος σταμάτησε να σας λέει Κατερίνα και άρχισε να σας λέει κυρία Υπουργός ή οτιδήποτε? Επιμένω, όπως είδατε, Κατερίνα με λένε. Κατερίνα. Γιατί αποφασίσατε να διεκδικήσετε το Δήμο της Θεσσαλονίκης? Η αλήθεια είναι ότι δεν με ξάφνιασε αυτή η συζήτηση, κύριε Γιαννούλη. Ως γνώμη είχε κατατεθεί και κατά το παρελθόν, βέβαια δεν την συζήτησα, αλλά ποτέ ένιωθα ότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις και οι όροι.
αλλά τότε ήταν το αρχικό ξάφνιασμα. Από υπήρχε τη στιγμή... και το 2014 μια συζήτηση, μπορώ να το αποκαλύψω ως δημοσιογραφική πληροφορία, που δεν προχώρησε. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά δεν υπήρξε στις σκέψεις μου. Από εκεί και πέρα όμως, τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια πάρα πολύ συστηματική δουλειά, ως μετεξέλιξη, αν θέλετε, ενός πολύ δυνατού και τίμιου αγώνα που έγινε τα χρόνια πριν έγινε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιμείναμε ιδιαίτερα να ηγηθεί ενός προοδευτικού μετόπου ο Γιάννης Σομπουτάρης, ο νυν δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Για προσωπικούς του λόγους έκανε πίσω, αρνήθηκε. Επομένως, οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί για οποιονδήποτε θέλει να προσφέρει και πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει. Αυτή είναι την θεώρηση έχω και εγώ για τον εαυτό μου. Να κάνουμε δουλειά. Επομένως, θέτω τον εαυτό μου μπροστά σε μία μάχη μαζί με πολύ άξιους συνοδοιπόρους και συνεργάτες, γιατί αυτή η πόλη έχει ήδη αποκτήσει τις δομές. Αυτό που χρειάζεται είναι πολύ σκληρή δουλειά. Αυτό το έχω ζήσει και στο πετσί μου τα τελευταία χρόνια. Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά, χρειάζεται αποφασιστικότητα και χρειάζεται και το όρμα, κύριε Γιαννούλη. Αμφισβητούνται και αμφισβητούνται έντονα οι δράσεις σας και στο γραφείο του Πρωθυπουργού ως επικεφαλής αυτού του φορέα που δημιουργήθηκε και ενισχύθηκε και στην Θεσσαλονίκη. Κατά δεύτερο λόγο, αμφισβητείται και η παρεμβατικότητα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Το Υφυπουργείο Εσωτερικών, είδατε, δυσκολεύτηκα και λίγο στην εισαγωγή μου, είστε Υφυπουργός Εσωτερικών. Εσωτερικών στο τομέα Μακεδονίας, Θράκης. Εμείς συνηθίσαμε να λέμε Υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Και τα δύο αυτά αμφισβητούνται έντονα στην αποτελεσματικότητα, στο τι έγινε. Μπορεί να είναι άγνοια δική μας, μπορεί να είναι μια κριτική που έχει βάση. Περιμένω την απάντησή σας. Έχω την αίσθηση πως μετά από τρία σχεδόν χρόνια λειτουργίας του γραφείου του Πρωθυπουργού, η πόλη έχει ήδη δώσει από μόνη της την απάντηση. Την έχουν δώσει οι δήμαρχοι, την έχουν δώσει οι περιφερειάρχες, την έχουν δώσει οι πολίτες της Βόρειας Ελλάδας που είδαν λύσεις στα καθημερινά τους ζητήματα, είδαν όμως και πρωτοβουλίες να λαμβάνονται από τον Πρωθυπουργό και να υλοποιούνται από τους συνεργάτες του που αλλάζουν ριζικά την εικόνα της Βόρειας Ελλάδας. Άρα αφήνω πλέον κατά μέρος το γραφείο του Πρωθυπουργού γιατί νομίζω ότι. Έχει ήδη δοθεί απάντηση. Ας πάμε στο Υπουργείο Μακεδονίας. Πριν πάμε, θέλω δύο παραδείγματα που θα τεκμηριώσουν το ότι, αν μη τι άλλο, έχοντας απέναντί μου έναν 30χρονο νέο άνθρωπο, δεν έχει καμία αναστολή να πει την αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι για τον εαυτό του. Θέλω δύο πράγματα για τα οποία είστε περήφανοι από το γραφείο του Πρωθυπουργού, που ήσασταν επικεφαλής, αλλά και δύο πράγματα που δεν προχώρησαν, που δεν προλάβατε ή θα μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ο πήχης της αλήθειας, είναι το μέτρο του αυθορμητισμού, ξέρετε, καμιά φορά. Σίγουρα μπορώ να πω και τολμάω να πω ότι είμαι περήφανη για τις αποδόσεις των πρώην στρατοπέδων, των ελεύθερων χώρων. Μια ιστορία που για πολλές δεκαετίες είχε βαλτώσει. Σας ομολογώ, κύριε Γιαννούλη, ότι ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Ναι. Όταν πρωτοπήγα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, μου είπαν: μην ασχοληθείς με το Κόδρα, μην ασχοληθείς με το Παύλη Μελά. Το Παύλη Μελά ήταν μια απορία. Δεν λύνονται. Έλα που λύθηκαν, τι χρειαζόταν. Χρειαζόταν ισχυρότατη πολιτική βούληση και χρειαζόταν και δουλειά. Και τα δύο τα είχαμε και τα πράξαμε. Άρα γι' αυτό είμαι περήφανη, όχι μόνο γιατί μπορείς να πεις ότι έλυσε ένα ζήτημα χρόνο, ένα γόρδιο δεσμό, αλλά γιατί ως ελεύθερη αδόμητη χώρη, τα πρώην στρατόπεδα θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Ας πάμε στο πώς ζει ένας πολίτης Θεσσαλονίκη όταν δεν έχει πάρκο να παίξει το παιδί του. Όταν δεν έχει ένα χώρο να πάει να σκεφτεί, να συζητήσει με τον εαυτό του. Όταν δεν μπορεί να μυρίσει φρέσκο αέρα και να αναπνεύσει φρέσκο αέρα. Επομένως, η απόδοση των πρώην στρατοπέδων είναι κάτι που, για το οποίο καμαρώνει. Ταυτόχρονα όμως, πέρα από τα πολλά μικρά ή τις παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών και κοινωνικών δομών, εγώ θα έθετα στο τραπέζι το ότι η Θεσσαλονίκη έγινε διπλωματικός κόμβος. Κάτι που δεν ήταν αυτονόητο, κάτι που δεν ήταν δεδομένο. Σας θυμίζω ότι στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο, πραγματοποιήθηκαν τα ανώτατα συμβούλια συνεργασίας και τη Θεσσαλονίκη μαζί με όλα τα προσόντα της, τη γεωστρατηγική της θέση, τους ανθρώπους της, τις δομές, αλλά και την πολιτική, αποκτά πια έναν αέρα εξωστρέφειας και παίζει ένα ρόλο πολύ σημαντικό στο διεθνές γίγνεσθε. Δεν ήταν εύκολο να πείσουμε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ θα έγινε στη Θεσσαλονίκη. Έγινε και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φτιάχνουμε το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Μία σειρά λοιπόν από παρεμβάσεις μπορώ να σας αναφέρω. Έχουν ολοκληρωθεί, όχι. Απογοητεύτηκα, ναι, φυσικά. Το να βλέπεις ότι κάτι πηγαίνει ένα βήμα μπρος και 30 πίσω και το ότι δεν. Εν τέλει δεν είναι στο δικό σου χέρι να το λύσεις μόνο.
Ναι, είναι δύσκολο, είναι απογοήτευση. Είναι απογοήτευση στην καθημερινότητα. Ταυτόχρονα όμως, αν θέλετε, είναι και η επίγνωση των ορίων. Των ορίων ενός ανθρώπου ασχολείται με την πολιτική. Η ερμηνεία των λαθών, οφείλω να το πω, μου ακούγεται λίγο ως το μεγάλο μου ελάττωμα είναι η ειλικρίνειά μου. Θα ήθελα κάτι πιο συγκεκριμένο που έχει τη σφραγίδα «Ναι, δεν τα καταφέραμε, βρε αδερφέ». Αλλά το παραβλέπω για να δούμε τι γίνεται στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εκεί υπάρχει εντονότερη αμφισβήτηση περί μιας υπουργικής δομής, μιας δομής που απλά είναι βιτρίνα. Πώς λέγαμε παλιότερα στα κέντρα διασκέδασης, είναι η μαρκίζα, χωρίς κανένα περιεχόμενο. Θα επανέλθω όμως στο προηγούμενο ερώτημά σας. Όχι, θα τα αφήνατε. Χωρίς διάθεση να αποφύγω να απαντήσω. Θεωρώ ότι έγιναν επικοινωνιακά λάθη από μέρους μου, τα οποία πιστώθηκαν, αν θέλετε, και στην ίδια την κυβέρνηση. Όταν μία σειρά από πληρωμένους λογαριασμούς στα social media εξέφραζαν εξαιρετικά... Πολύ κακή άποψη. Εξέφραζαν χυδαιότητες. Ναι. Απέναντί μου και δεν τις απαντούσα. Αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα λάθος από μέρους μου. Βέβαια, προτίμησα να δείξω τη δουλειά μου ως απάντηση. Αυτό ήταν ένα σοβαρό λάθος. Τώρα, στο Υπουργείο Μακεδονίας. Σε μια χώρα πάντως που της αρέσει να βλέπει από την κλειδαρότρυπα και το κακό ή το ψεύτικο παγιώνεται πιο εύκολα, είναι κάτι που όφιλε να το γνωρίζει ο καθένας από εμάς πλέον σε αυτό το χώρο, έτσι δεν είναι? Εδώ μπαίνει και ευθύνη αυτού που ασκεί δημοσιογραφία, αυτού που σχολιάζει, αυτού που κάθεται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, μπαίνει η προσωπική και ατομική ευθύνη του καθενός. Από όλες αυτές τις κατηγορίες, ποια σας ενόχλησε περισσότερο? Αυτές που αναφέρονταν στα συγγενικά μου πρόσωπα, διότι δεν μία ευθύνη φέρουν. Εγώ τη στιγμή που μπαίνω σε ένα χώρο και αποκτώ ένα ρόλο, ένα τίτλο, ένα αξίωμα, μία ευθύνη, είναι προφανές ότι εκτίθεμαι και σε μία σειρά από ανοησίες. Καθόλου προφανές δεν ήταν για μένα όλη αυτή η παραφιλολογία και τα ψέματα που άκουσα. Και νιώθετε ότι δεν μπορούσα να τις προστατεύσω. Ότι υπήρχε δόλος, δηλαδή ότι κανένας από αυτούς δεν σκέφτηκε, κάτσε ρε παιδί μου, μήπως δεν είναι έτσι αυτό που περιγράφουμε? Έχω την αίσθηση ότι αρκετοί το σκέφτηκαν. Αυτό το λέω από το είδος του σχολιασμού που είδα. Συγγνώμη. Από αυτούς που σας επιτέθηκαν. Ναι, νομίζω ναι. Είχε ζητήσει ένας συγγραφέας. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος. Αλλά ζήτησε. Ναι. Για πάμε στο... Δεν μου φάνηκε ρεαλιστική. Ειλικρινής μου. Ειλικρινής. Εν πάση περιπτώσει, περάσουμε στο σημαντικό αυτό που αφορά τον κόσμο. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ήταν όντως μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ήταν μεγάλη πρόκληση λόγω της αμφισβήτησης που έχει ως Υπουργείο. Έχει ρόλο η ύπαρξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Δεν σας κρύβω, κύριε Γιαννούλη, ότι αυτό με είχε απασχολήσει και εμένα και όλο το κυβερνητικό σχήμα και τον Πρωθυπουργό όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Απαντήσαμε λοιπόν αυτονόητα στο ερώτημα αυτό. Αυτή τη στιγμή η Μακεδονία και η Θράκη ηγούνται μιας αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας. Επομένως, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης τι άλλο ρόλο θα μπορούσε να έχει? Που εκ των αρμοδιοτήτων του, ας πάρουμε και αυτό το κομμάτι, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Έχει τον αναπτυξιακό νόμο, τον έλεγχο της αγοράς, αλλά και πολιτικά. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει μπει μπροστά στην προσπάθεια αυτή. Πώς το κάνει? Καταρχάς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξωστρέφεια της περιοχής. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη την οραματιζόμαστε ως πρωτεύουσα, ως κέντρο, ως κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Χίλιο υπομένω, μπορεί. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Υπήρχαν υποδομές τόσα χρόνια. Όταν μια περιοχή λειτουργούσε και αναπτυσσόταν ως περίκλειστη περιοχή, με την πλάτη της στραμμένη στο φυσικό της περιβάλλον, με πολύ χαμηλό ορίζοντα μπροστά της, χωρίς όραμα. Ποιο ήταν το όραμα? Ένα κακέκτυπο συμπρωτεύουσας, αναπτυσσόμενο συγκριτικά με την Αθήνα. Άρα μια αναπτυσσόμενο είναι της πράγμασης. Επομένως, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, που κάνουμε και που θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και θα συνεχίσω και εγώ ίδια από το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, είναι η Μακεδονία, η Θράκη και η Θεσσαλονίκη να αποκτήσουν πλέον το ρόλο που τους αξίζει. Και με βάση τη φυσική της θέση. Θέλετε να μου δείτε, να μου δώσετε πάλι για να είμαστε όσο μπορούμε πιο πρακτικοί ένα παράδειγμα που μετακινήθηκε μια πολιτική πρωτοβουλία, έγινε αποτέλεσμα και τώρα αξιοποιείται από μια ομάδα είτε κοινωνική, είτε επαγγελματική, είτε οικονομική?
Εννοείται στο πλαίσιο της Βαλκανικής Συνανάπτυξης. Έχουμε την σιδηροδρομική Εγνατία. Έχουμε μία σειρά από υποδομές μεταφορών και υποδομών στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την ανάπτυξη του λιμανιού. Έχουμε την ανάπτυξη του αεροδρομίου. Σας θυμίζω ότι αν αυτές τις μέρες με το χιόνι υπήρχαν καθυστερήσεις, 2 χρόνια πριν δεν μπορούσε να πετάξει υπό φυσιολογικές συνθήκες αεροπλάνο από μακρινές περιοχές. Έχουμε φυσικά το μετρό. Όταν ήμουν μικρή, έπαιζα στο πάρκο της Αχυροποίητου. Σοβαρά. Αν είχα παιδιά τώρα, φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσαν να παίξουν πουθενά. Αυτό ξέρω. Όταν ήμουν έφηβη, ψώνιζα από τα μαγαζιά της Εγνατίας, τα οποία έκλεισαν τα περισσότερα. Γιατί διαλύθηκαν από το μετρό. Το μετρό πλέον υλοποιείται. Μας κατηγόρησαν και για δίθεν εγγένεια, μας έχουν κατηγορήσει για διάφορα. Η πραγματικότητά μας όμως είναι, κύριε Γιαννούλη, αυτή που βλέπουν οι πολίτες. Και οι πολίτες βλέπουν μια Θεσσαλονίκη που τα τελευταία 3 χρόνια έχει κάνει τρομερά άλματα. Έχει κάνει όμως και ένα ιδεολογικό άλμα. Δεν ξέρω αν είναι άλμα ή αντίφαση σε σχέση με την υποψηφιότητά σας. Στο γεγονός ότι ενώ ξεκίνησε η διαδικασία να υπάρξει εμπιστοσύνη στο Γιάννη Μπουτάρη, τώρα εσείς από τη θέση της υποψηφίας δημάρχου, λογικά θα πρέπει να έρθετε σε αντίθεση με τις πολιτικές του και πρακτικές του παρακαταθήκες, στο πώς διοίκησε αυτή την πόλη τα 8 χρόνια, η πρώτη αντίφαση. Και εκείνο που θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε είναι ποια είναι η προτεραιότητά σας, γιατί έχουν μπει 2 προτάγματα. Το ένα, η πόλη να κρατήσει τον προοδευτικό της, την προοδευτική της στόχευση, αλλά να γίνει και λειτουργική, ανθρώπινη, καθαρή, με ένα σύμπλεγμα συγκοινωνιών, κοινωνικών υποδομών, ελεύθερων χώρων, μια πόλη που οι δημότες και οι πολίτες θα απολαμβάνουν να ζουν σε αυτή. Που δεν είναι ακριβώς στη Θεσσαλονίκη αυτό που περιγράφω. Κοιτάξτε, τυχαίνει να γνωρίζω τα πεπραγμένα της διοίκησης Μπουτάρη, της πρωτοβουλίας δηλαδή, από πολύ κοντά, τουλάχιστον της τελευταίας τετραετίας αυτού, γιατί συνεργάστηκα στενότατα και άριστα μαζί του από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Εκτιμώ ότι δώσαμε λύση σε μία σειρά από ζητήματα, στην χρηματοδότηση των προτινόμενων έργων, στο Μουσείο Ολοκαυτώματος, στο Φιλή Ζωής που δώσαμε στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή, μία σειρά λοιπόν από ζητήματα της καθημερινότητας. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν νιώθω ότι θα έρθουμε σε καμία αντίθεση. Θα πρέπει όμως πλέον η πόλη να αποκτήσει, και εδώ αν θέλετε υπήρχε ένα έλλειμμα από την προηγούμενη διοίκηση, λύσεις στα καθημερινά ζητήματα των πολιτών. Προφανώς στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης. Αυτή τη φορά συντείνουν πλέον, δηλαδή το 2019 έχουμε πολύ καλύτερους όρους από το 2014 για την πόλη. Έχουμε τις υποδομές, έχουμε τις μεταφορές, έχουμε το όραμα, έχουμε την πολιτική βούληση και κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης και άρα προχωράμε. Αν με ρωτάτε, ναι, το προσωπικό μου στοίχημα προφανώς είναι η καθαριότητα της πόλης. Ζούμε σε μια πόλη που δεν παρουσιάζει καλή εικόνα στον τομέα αυτό. Πού οφείλονται τα προβλήματα? Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Μόνιμο πρόβλημα υποστελέχωσης. Είναι ευαισθητοποιημένοι οι πολίτες. Γίνεται ανακύκλωση. Αυτό όμως δεν είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Υπάρχει συνολική καθυστέρηση σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Έχετε όραμά σας να αποτελέσει, αν το καταφέρει τη Δημαρχία σας, την εκκίνηση μιας παλιάς ιδέας περί Μητροπολιτικού Δήμου, περί ενός Δήμου που θα έχει μια κεντρική ευθύνη για το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο συντίθεται από περισσότερες αυτοδιοικητικές μονάδες. Προφανώς και τα γεωγραφικά όρια του Δήμου, αλλά κυρίως οι ανάγκες των πολιτών, μας κατευθύνουν σε μια τέτοια λογική. Βέβαια, δεν σας κρύβω, κύριε Γιαννούλη, επειδή είναι και αυτή μια χιλιοϊπωμένη φράση και ιδέα, κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά. Γιατί αυτό προϋποθέτει και ένα ολοκληρωμένο, επεξεργασμένο σχέδιο που αυτή τη στιγμή δεν έχει εμφανιστεί στο τραπέζι. Άρα είναι μια δουλειά που, ναι, προτίθεμε να κάνω. Θα μπορούσε βέβαια να αντιτείνει κάποιος ότι αμάμπρε, παιδί μου, θα μπορούσε μέσα σε αυτά τα 3,5-4 χρόνια της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ να είχε γίνει κάποιο βήμα επ' αυτού. Αυτό γίνεται από 2 πλευρές. Από τη μεριά την κυβερνητική, θα σας μιλήσω αυτή τη στιγμή, αυτό που κάναμε ήταν να δώσουμε στη Θεσσαλονίκη ό,τι χρειαζόταν και ό,τι ζητήθηκε. Επειδή η αρμοδιότητά μου ήταν αυτή, να συνεργάζομαι με τους δημάρχους και να λύνουμε τα ζητήματά τους, λύσαμε πάρα πολλά τέτοια. Θα πρέπει λοιπόν να προταθεί σοβαρά και από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και για το κυκλοφοριακό ζήτημα. Επειδή στην πόλη μας, και δεν μου αρέσει εμένα καθόλου να κρύβομαι, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με τις αστικές συγκοινωνίες. Εδώ
μεταφέρεται και ευθύνη στο Δήμο πια. Πώς ο Δήμος συμμετέχει στην αγορά λεωφορείων, σχεδιάζει, τι ποδηλατόδρομος έχει, τι πρόσβαση έχουν τα άτομα με αναπηρίες που κυκλοφορούν με ιδιαίτερη επιβάρυνση συγκριτικά με τους υπόλοιπους στα πεζοδρόμια. Υπάρχουν ελεύθερα πεζοδρόμια. Υπάρχει οδική ασφάλεια. Είστε έτοιμοι να αποδώσετε ως υποψήφια δήμαρχος ευθύνες που δεν θα το κάνατε με ευκολία ως κυβερνητικός στέλεχος για τον ΟΑΣΤ, για τις μεγάλες προσδοκίες που δημιουργήθηκαν σε σχέση με μια εικόνα που όλοι παραδέχονται, γιατί θα μπορούσα να επιλέξω και το δρόμο του εύκολου δημοσιογραφικού λαϊκισμού, να σας ρωτήσω πόσο καιρό έχετε να ανέβετε σε ένα λεωφορείο για να δείτε τι γίνεται. Αυτό εσείς θα το κρίνετε αν θέλετε να το απαντήσετε. Εγώ ανεβαίνω συχνά πάντως και παρότι ως ένα βαθμό μπορώ να θεωρηθώ δημόσιο πρόσωπο, εισπράττω πάρα πολύ πικρία και διαμαρτυρία. Να μην πω στα όρια της οργής. Αυτό ως υποψήφια δήμαρχος πώς θα το διαχειριστείτε? Σας απαντάω ως Κατερίνα λοιπόν και πάλι, άρα ως υπουργός, ως υποψήφια δήμαρχος, ως υφυπουργός μάλλον. Επειδή με ρωτήσατε για τα λάθη μας, σίγουρα η στάση μας, η κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ δεν ήταν λάθος. Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη που τη δώσαμε με επιμονή, με πείσμα και που τη δίνει στην καθημερινότητά της διοίκησης. Όλοι. Δεν είμαι βέβαιη. Γιατί παρατηρώ μια πάρα πολύ έντονη στοχοποίηση του ΟΑΣΤ το τελευταίο διάστημα από μερίδα του τοπικού τύπου, που κάτι άλλο κρύβει από πίσω. Διότι δεν ήταν καλύτερες συγκοινωνίες παλιότερα. Οι άνεργοι δεν μπαίνανε δωρεάν. Εγώ ήμουνα στο κίνημα των ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων και πηγαίναμε να διαγράψουμε τα πρόστιμα που μας έκανε χάρη τότε η διοίκηση του ΟΑΣΤ, που κατηγορείται αυτή τη στιγμή. Και πήγαινε από το ελληνικό δημόσιο και εισέπρατε το πολλαπλάσιο αντίτιμο. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς και είναι εξαιρετικά προβληματική η κατάσταση. Προφανώς και η διοίκηση του ΟΑΣΤ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προσλήψεις στον ΟΑΣΤ, αγορά λεωφορείων. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την επόμενη μέρα. Για μένα, τη λέξη θα τη δώσει ο νέος φορέας. Ο ΟΑΣΤ είχε μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Να τελειώσει με την καθάριση. Με την κλοπή δηλαδή. Πότε πιστεύετε και ως πολίτης, ως δημότης αυτής της πόλης, ότι θα υπάρχουν ορατά αποτελέσματα σε σημείο που να μην είναι πρόβλημα και για μια υποψηφιότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Αλίμον, αν συναρτούσα την υποψηφιότητά μου με τα ανοιχτά ζητήματα της πόλης, ενώ αν τη συναρτούσα όχι με τρόπο που να με επισμώνει και να με οθεί να δίνω λύσεις, αλλά αν φοβόμουν. Έχουμε ανοιχτό το μακεδονικό, ξέρετε ποια είναι η στάση, έχουμε τον ΟΑΣΤ, έχουμε διάφορα ζητήματα. Αυτό που κάνω όμως εγώ και το κάνω όλα τα τελευταία χρόνια είναι να δουλεύω πάρα πολύ γι' αυτά. Επομένως, από όλες τις θέσεις που πέρασα, ήμουν από τους ενοχλητικούς αυτή την κυβέρνηση. Αυτός είναι ο ρόλος κάποιου που συντονίζει, που παρακολουθεί το κυβερνητικό έργο. Πιέζει δηλαδή, τραβάει τα μανίκια, κάνει τη δουλειά, φέρνει προτάσεις, επισημαίνει ότι δεν πηγαίνει καλά. Νομίζω ότι θα μπορέσω να το κάνω με μεγαλύτερη άνεση πια. Μία τρίτη προτεραιότητα που μπορεί να μην είναι πολύ ελκυστική είναι οι νέοι άνθρωποι αυτής της πόλης. Και δεν κάνω αγοραία προσέγγιση επειδή απευθύνομαι σε έναν νέο άνθρωπο ηλικίας μόλις 30 ετών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Συζητάμε για την καθαριότητα, συζητάμε για τον ΟΑΣΤ, συζητάμε για την κυκλοφορία, συζητάμε για την οικονομική ανάπτυξη. Εγώ κάθε τρεις και λίγο βλέπω διάφορες νέες ομάδες, γκρουπάκια νέων ανθρώπων, που για αυτούς είναι πολύτιμο για τη ζωή και την καθημερινότητά τους, να μην βρίσκουν ένα χώρο, μικρές ορχήστρες και μπάντες, για να κάνουν πρόβες. Και ο Δήμος ή κάποια άλλη δομή αυτής της πόλης δεν τους δίνει αυτό το ελάχιστο, να βρεθούν και να χαθούν στις πρόβες τους. Τους είναι πολύτιμο, είναι οξυγόνο για αυτούς τους ανθρώπους. Πρόνοια καμία. Έχει δηλαδή υποκατηγορίες που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής των δημοτών σε μία πόλη, που θεωρείται λίγο αμαρτία να ασχοληθούμε με αυτά ή δεύτερης προτεραιότητας ζητήματα. Δεν θα ξεχάσω το κυνηγητό στους δρόμους της Ικτίνου ή στο προάβλιο της Αγίας Σοφίας απέναντι σε νέους ανθρώπους, προφανώς μαθητές ή φοιτητές τα πρώτα χρόνια της φοιτητικής του ζωής, που αναζητούσαν, δεν μπορείς να το πιστεί, γιατί αναζητούσαν ένα ελεύθερο χώρο, όπως το είπατε, χωρίς την ίδια στιγμή να διατίθεται ένας χώρος για να ακούσουν μουσική, γιατί δεν έχουν όλοι οι φοιτητές λεφτά να πάνε σε καφετέρειες να πιούν ποτό, ειδικά την περίοδο της κρίσης. Δεν υπάρχουν χώροι για να δημιουργήσουν. Μας ενοχλούν τα γκράφιτι, πρώτοι εμένα, αλλά δεν υπάρχει ένας χώρος για να πάει ένας νέος άνθρωπος και να δημιουργήσει. Επομένως, αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας είναι για μένα πολύ μεγάλα. Και έτσι τον ονειρευτήκαμε το Παύλο Μελά, έτσι τον ονειρευτήκαμε και το Κόδρα.
Θα είστε υποψήφια δήμαρχος που θα λέει σε όλα ναι? Σε ό,τι ζητηθεί. Δεν έχω απάντηση στο ερώτημά σας. Τι σε ό,τι ζητηθεί, σε ό,τι πρέπει να διατυπωθεί για να είναι ελκυστικό στο ακροατήριο και τους ψηφοφόρους, πάντα θα υπάρχει μια κατάσταση. Νομίζω ότι απαντώντας στην ερώτησή σας για τον ΟΑΣΤ και μιλώντας μόνη μου και για άλλα ανοιχτά εθνικά θέματα, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, εγώ κάνω πολιτική, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, με την αλήθεια μου, κύριε Γιάννη. Πότε σας μπήκε αυτό το μικρόβιο της πολιτικής? Γιατί λέμε και αναπαράγουμε την ηλικία σας, ίσως είναι και άκομψο, σύμφωνα με το savoir vivre, απέναντι σε μια νέα γυναίκα, να λέμε συνέχεια την ηλικία. Αλλά πότε μπαίνει ίσως αυτό σε μερικά χρόνια. Με πάση περιπτώσει, νιώθω ότι έχω ήδη τόσο συσσωρευμένη εμπειρία από μια σειρά πτυχών της ζωής, σε όλα τα επίπεδα, κυρίως σε προσωπικό, δεν νιώθω τόσο μικρή. Αυτό είναι καλό. Να οριμάζεις, να μεγαλώνεις. Ναι, αν δεν σε κουράζει είναι καλό. Υπήρχαν και πτυχές της ζωής μου που με κούρασαν αρκετά, αλλά μου έδωσαν ακριβώς αυτή τη δύναμη και, αν θέλετε, αξιολόγησα διαφορετικά τα πράγματα. Για μένα, λοιπόν, το σημαντικό είναι να είμαι χρήσιμη όπου είμαι. Μου λένε καλή επιτυχία να γίνεις δήμαρχος και απαντάω αυτό. Εγώ θέλω να είμαι χρήσιμη όπου βρεθώ. Αυτό το μικρόβιο πότε μπαίνει? Αυτό είναι στην οικογένεια? Μικρόβιο είναι, πράγματι. Στο πανεπιστήμιο. Είναι μικρόβιο. Όταν ήμουν φοιτήτρια, από τα πρώτα χρόνια που σπούδασα ψυχολογία, δεν ασχολήθηκα με το φοιτητικό. Δεν υπήρξα σε όλη σας τη ζωή μόνο καθαρίστρια δίμηνης? Όχι, δεν υπήρξα ποτέ καθαρίστρια και θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Θα ήταν τιμή μου αν είχα υπάρξει. Θεωρώ ότι χρωστάμε πάρα πολλά στους ανθρώπους που κρατάνε καθαρό το Υπουργείο, που κρατάνε καθαρούς τους δρόμους μας. Και δυστυχώς αυτό το αντιλαμβανόμαστε μόνο εάν απεργήσουν. Δεν το αντιλαμβάνονται οι δήμαρχοι την ώρα που πρέπει να ζητήσουν από την κεντρική διοίκηση μονιμοποίηση αυτών των ανθρώπων. Θα σας εξομολογηθώ κάτι, διακόπτοντας την απάντησή σας για το πότε μπήκε το μικρόβιο. Όταν γινόταν αυτή η συζήτηση, ένιωσα ότι οι πρώτοι που θα έπρεπε να υπερασπιστούν αυτήν την συκοφαντία είναι αυτοί που κλείναν τα μάτια ή κάναν ότι δεν γνωρίζουν ότι για πάρα πολλά χρόνια καλύφθηκαν θέσεις μείζωνος σημασίας σε πάρα πολλές υπηρεσίες με τέτοιες συμβάσεις δίμηνης και τρίμηνης και τετράμηνης διάρκειας από το Δήμο Θεσσαλονίκης, από Δημοτικά Μέσα Ενημέρωσης, από την ΕΡΤ, από Υπουργεία, από μία σειρά φορείς, και όλοι όσοι ήταν αποδέκτες αυτών των συμβάσεων έκαναν ότι δεν γνωρίζουν ότι ένα τουριστικό περίπτερο ή ένας φοιτητής που θα απασχοληθεί 2 μήνες είχε σύμβαση στον τομέα καθαριότητας, ή ένας παρουσιαστής ειδήσεων σε μια δημοτική τηλεόραση ή κάπου αλλού ήταν ενταγμένος ως εργάτης καθαριότητας. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε δημόσια. Με βλέπετε να ζορίζομαι, γιατί πραγματικά ήταν κάτι που εμένα με εξέπληξε και με πλήγωσε κιόλας, σας ομολογώ. Όλη αυτή η χυδαιότητα απέναντι σε κάτι που δεν έκρυψα, δεν είχα κάτι να κρύψω, απέναντι σε μια κατάσταση που την έχουν βιώσει εις βάρος τους οι εργαζόμενοι, διότι θα μπορούσαν να αμείβονται με πολύ καλύτερους όρους, εις βάρος των δημοτών, εις βάρος της εξυπηρέτησης των πολιτών, διότι καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Αλλά νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει λίγο να κρυβόμαστε πίσω από την κουρτίνα, πίσω από το δάχτυλό μας. Στην αλήθεια, αυτό το λέω και σαν δική μου εξομολόγηση. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά, δεν έχω ξεχάσει την είσοδο του μικροβίου με την πολιτική, με τα κοινά και μια διαδρομή που από τον πολιτικό καταλήγει και στον άνθρωπο. Μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, διατάφτα στην ΕΡΤΡΙΑ. Φιλοξενούμε την κυρία Κατερίνα Νατοπούλου, υφυπουργό Εσωτερικών για θέματα Μακεδονία-Στράκης και υποψήφια δήμαρχο Θεσσαλονίκης για τις εκλογές του Μαΐου του 2018. Στο προηγούμενο κομμάτι είχαμε μείνει με αναπάντητο το ερώτημα για το μικρόβιο της πολιτικής που μπαίνει, της συμμετοχής, της παρουσίας στην πολιτική, που μάλλον πρέπει η οικογένεια να το έχει μεταδώσει. Στο βρεφικό κάπως γάλα έτσι πρέπει να. Κάπως έτσι. Βέβαια, δεν αρκεί ποτέ να υπάρχει. Αυτό που παίρνεις από το οικογενειακό σου περιβάλλον είναι η αναζήτηση, είναι τα ερεθίσματα, είναι η κατεύθυνση, είναι το πάθος. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αναμετριέσαι ο ίδιος με τον εαυτό σου, με τα δικά σου υπαρξιακά ερωτήματα και τοποθετείς ανάλογα στην ζωή. Είχα ένα, αν θέλετε, συναισθηματικό
νιάξιμο ενδιαφέρον για τους μετανάστες. Αργότερα φοιτήτρια της ψυχολογίας πια ασχολήθηκα με την ανάλυση πολιτικού λόγου και κάπου εκεί ήρθε η επαφή με τα κινήματα, με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε, με τον ακτιβισμό, κάτι που με μάγεψε, κέρδισε την ψυχή μου. Ήταν τα δύσκολα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που ένας επόδνωστο και τόσο, αν θέλετε, από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ιστοσόν. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που πέρασα στη μεταξέλιξή του σε ενίο κόμμα. Ήταν μια πολύ δυνατή πορεία στην προσωπική μου ζωή. Συναντήθηκα με ανθρώπους που με μάγεψαν, που με μπόλιασαν. Μοιήθηκα στους αγώνες της αριστεράς. Διεκδίκησα αλλιώς αυτό που πίστευα ότι είναι δίκαιο. Πιθανώς Κατερίνα, για σένα τι είναι αριστερός? Γιατί σε αυτό το κομμάτι θα αφήσω για λίγο τον πληθυντικό δημοσιογραφικής ευγένειας. Τι είναι για σένα αριστερός? Χατζηδάκης έλεγε ότι είναι μια διαρκής ευαισθησία. Καταπληκτική φράση, αλλά για μένα είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Ένας κόσμος στον οποίο ο άνθρωπος που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός τοποθετείται. Είναι ένας κόσμος που περιέχει πολλούς κόσμους. Από την Κομμούνα του Παρισίου, του Μάη του 68, από τον αντιφασιστικό αγώνα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από το Πολυτεχνείο, όλα αυτά που δεν ζήσαμε και είναι σαν να τα ζήσαμε όμως. Από τους εξόριστους, της Μακρονήσου και του Αϊστράτη, από τους φοιτητικούς αγώνες ενάντια στον νομό Διαμαντοπούλου, από την πλατεία των αγανακτισμένων, από τα κοινωνικά ιατρία και τις δομές αλληλεγγύης. Από τα ξημέρωτα βράδια συνειδωμένη που κρατούσαμε τη ζωή όρθια, από τις οικογένειες που βλέπω ότι άνοιξαν μετά τις αγκαλιές τους, από... Μέσα σου μπορείς να μου είχε κάνει κάποτε δώρο ένα βιβλίο κάποιος σύντροφος, με καθόρισε, είχε γράψει μια αφιέρωση τι είναι ο σοσιαλισμός, τι μπορούμε να προσδοκούμε, αν όχι την ευτυχία των ανθρώπων. Mm-hmm. Αυτό είναι λοιπόν, να παλεύεις για να φέρεις τον κόσμο στα μέτρα σου. Για να είσαι εσύ και ανθρωπή σου ευτυχισμένη. Το έλεγε διαφορετικά και ο Χαρίλος ο Φλωράκης σου, που έλεγε ότι εμείς δεν παλεύουμε για να γίνει όλος ο κόσμος φτωχός, να μην έχει να φάει και να φοράει σκισμένα ρούχα. Παλεύουμε για να είναι όλος ο κόσμος καλά, χωρίς διακρίσεις. Άρα, βλέπετε, γιατί κουνιέμαι πολύ σε αυτή την καρέκλα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μέσα σου έχεις δώσει την απάντηση ότι μεταξύ αυτών που μας περιέγραψες και του στάτους που έχει το Υπουργιλίκη, η θέση ευθύνη σε ένα γραφείο πρωθυπουργού, προτιμάς τα πρώτα? Μου λείπει πολύ ο ακτιβισμός, αν αυτή είναι η ερώτηση. Μου λείπει στην καθημερινότητά μου, ίσως γιατί εκεί το έβλεπες το αποτέλεσμα. Ενώ σε ένα γραφείο είναι διαφορετικό να σχεδιάζεις πολιτικές. Βέβαια, όχι, δεν θα έβαζα την συναισθηματική μου ολοκλήρωση πάνω από την προσπάθεια που κάνω αυτή τη στιγμή, όχι. Είναι κάτι που μπορεί να μην το νιώθω στην καθημερινότητά μου, αλλά βλέπω, ξέρω, νιώθω ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση και εμείς μαζί δεν είχαμε πάρει αυτή τη βαριά ευθύνη, δεν είναι εύκολο να δίκεις, δεν είναι εύκολο να σχεδιάζεις. Το βλέπεις σαν ακτιβισμό και αυτό που κάνεις τώρα. Ναι, άλλης μορφής. Ναι, ναι. Άλλης μορφής. Σαν αγώνα το βλέπω. Σαν αγώνα. Ένας που μας παρακολουθεί θα μπορεί να ερμηνεύσει καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα ότι ωραία τα λέτε στην θεωρία. Υπάρχει έξω ένας κόσμος όμως που έχει ανάγκες. Βασικές ανάγκες και πληγές που άνοιξε η κρίση. Ένας δήμαρχος πώς μπορεί να συμβάλλει σε αυτό? Πώς μπορεί να γιατρέψει πληγές που όλοι καταλαβαίνουμε ότι θέλουν χρόνια, δεκαετίες για να κλείσουν και να έρθουμε σε μια κανονικότητα όπως την φανταζόμαστε? Γι' αυτό έχεις όνειρα? Ειδικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο, οι Δήμοι αποκτούν ακόμα μεγαλύτερες αρμοδιότητες, αλλά κυρίως αποκτούν τους πόρους που τους έλειπαν το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να ασκήσουν πολιτική και κοινωνική πολιτική. Μία σειρά από αφού βέβαια υπάρξει κουλτούρα συνεργασίας. Γιατί είναι συγγενές το ερώτημα ότι ένας άνθρωπος που θέλει να διεκδικήσει, να οριμάσει αυτή η αριστερή μάχη, ο αγώνας για να γίνει καλύτερος άνθρωπος, πρέπει να έχει τη δύναμη να δίνει το χέρι και στον αντίπαλό του. Να λοιπόν, για κάτι ακόμα που αισθάνομαι πολύ περήφανη, δεν το είπα ίσως γιατί το θεωρώ πια αυτονόητο, αλλά τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη μάθαμε να συζητάμε. Ναι. Δεν ήταν λίγες οι φορές που στη διπλανή αίθουσα ένιωσα σαν συντονίστρια, ώρες-ώρες σαν υπηαγωγός, χωρίς να θέλω να
προφανώς να αποδώσει ευθύνες πουθενά, αλλά αυτή η πόλη δεν είχε κουλτούρα συνεργασίας. Ήμασταν και πολύ τυχεροί γιατί συνεργαστήκαμε άριστα με την περιφέρεια, με δήμους. Mm-hmm. Και όπου νέοι άνθρωποι μπαίνουν μπροστά, μαθαίνουμε να μιλάμε, να συζητάμε και να πράττουμε αλλιώς. Το ίδιο κάνει και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Είσαι έτοιμη να αναπτύξεις αυτή την κουλτούρα συνεργασίας με τους συνυποψηφίους σου? Είστε και πολλοί. Το απαιτεί άλλωστε και το νέο θεσμικό πλαίσιο και απλή αναλογή και απαιτεί κουλτούρα συνεργασίας. Χωρίς συναλλαγές όμως. Γιατί δεν σου κρύβω ότι υπάρχει μία υποψία ότι με αυτό το νέο σύστημα όλοι θα αρχίσουν να διεκδικούν, ανεξαρτήτως ποιος θα προτεύσει ή ποιος θα καθίσει στην δημαρχιακή καρέκλα, όλοι θα αναζητήσουν μία συναλλαγή, μία συζήτηση για να έχουν ένα κομμάτι εξουσίας λόγω του συστήματος. Εμείς το βλέπουμε εντελώς ανάποδα. Οι συγκλήσεις, οι συνέργειες και οι συμμαχίες, οι συμφωνίες γίνονται στο πλαίσιο μιας προγραμματικής βάσης. Επομένως, προφανώς, και εγώ, εμείς θα συνεργαστούμε με οποιονδήποτε συμφωνούμε στα βασικά. Συμφωνούμε στο πρόγραμμα, στο όραμα, στις μεθόδους, στις πρακτικές. Μη μου ζητήσετε να συμφωνήσω με ένα παλιό διεφθαρμένο σύστημα που λέγεται Ψωμιάδης, με τους συνεργάτες του Παπαγεωργόπουλου. Κάναν καλή δουλειά τα 45άρια για όσους τα εκμεταλλεύτηκαν. Στην άλλη περίπτωση έχουμε και την υποθαλάσσια που την παίρνουμε κάθε μέρα για να πάμε. Έχει υποφέρει πάρα πολύ αυτή η πόλη. Και αυτό είναι που μας πεισμούνει και μας σωθεί να μπούμε μπροστά ανεξαρτήτως του προσωπικού πολιτικού κόστους. Είναι unfair να διατηρήσει και τη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών όσο πλησιάζουμε στην μάχη για τις δημοτικές εκλογές? Πιθανώς ναι, γι' αυτό και δεν θα τη διατηρήσω. Μόλις αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας των αυτοδιοικητικών εκλογών, προφανώς και θα παραιτηθώ. Για μένα όμως η καθημερινότητά μου, και αυτό αν θέλετε μου στερεί credits από τον προεκλογικό μου αγώνα, είναι αφοσιωμένη αυτή τη στιγμή, στον παρόντα χρόνο, στις ευθύνες του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Δεν έχω μάθει να αφήνω στη μέση πράγματα. Επομένως, θέλω να τελειώσω κυριολεκτικά δύο σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης που έχουν να κάνουν μάλιστα με τη Βαλκανική Συνανάπτυξη. Πράγματα για τα οποία έχω δεσμευτεί και πολύ σύντομα θα στρατευθώ σε έναν προεκλογικό αυτοδιοικητικό αγώνα γιατί ο κόσμος πρέπει να μας δει, πρέπει να μας μάθει αλλιώς. Πρώτο όμως, τελειώνουμε τις δουλειές. Πιστεύεις θα σου στοιχήσει η καταγεγραμμένη αντίδραση στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της συμφωνίας των Πρεσπών? Δύσκολο να το απαντήσω. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα μου κοστίσει. Γιατί όπως σας είπα νωρίτερα, εγώ πορεύομαι με την αλήθεια μου και την αλήθεια της πολιτικής που υπερασπίζομαι και που υλοποιώ και νομίζω ότι αυτό το εκτιμά πιο ο κόσμος. Ο κόσμος έχει βαρεθεί ανθρώπους που κάποτε κάνανε ολοσέλιδες, δισέλιδες συνεντεύξεις ενάντια στους Μακεδονομάχους και τώρα βρίσκουν μια έντομη συμφωνία, κακή συμφωνία. Ο κόσμος έχει βαρεθεί από τις περικεφαλές. Εγώ δεν βλέπω κάποιον στον δρόμο. Κατανοώ απόλυτα και σέβομαι περιόριστα τις αγωνίες των συμπολιτών μου, αλλά μία έντιμη συμφωνία όπως αυτή ανοίγει δρόμους. Και αυτοί οι δρόμοι θα είναι ορατοί και θα είναι ορατοί και μέχρι την περίοδο των εκλογών. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος, είναι εφικτός ο στόχος αυτή η πόλη να παραμείνει φωτεινή? Βάζω όλα τα χρώματα, μπλε, ροζ, πράσινο, αλλά να μην διολυστήσει στο μαύρο. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι οι πολίτες αυτής της πόλης, ανεξαρτήτως της κομματικής τους προέλευσης ή τοποθέτησης, οι ενσυνείδητοι πολίτες, θα τοποθετηθούν και θα ταχθούν σε ένα προοδευτικό μέτωπο. Αυτή η πόλη δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γυρίσει πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να την αφήσουμε να γυρίσει πίσω. Πιστεύεις ότι θα πάρει στο Δήμο και αν όχι εντάσσει μέσα σε μια επετηρίδα πολιτικής αξιοποίησης που έχουμε συνηθίσει στα συστημικά κόμματα? Η πορεία μου είναι αντίστροφη. Συνήθως πάει κάποιος από τον Δήμο με στόχο να μεταφερθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εγώ κάνω το αντίθετο, το κάνω με τα λόγου γνώσης, το κάνω υπεύθυνα, το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά, με ορμή. Αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει η μάχη, κύριε Γιαννούλη. Είμαι βέβαιη ότι θα τα καταφέρουμε στο Δήμο. Και είμαι βέβαιη ότι θα τα καταφέρουμε γιατί δεν είμαι μόνη μου. Είμαστε πάρα πολύ μαζί. Είμαστε πολλοί που βαρεθήκαμε το παλιό. Είμαστε πολλοί που συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια για να πάει η πόλη μπροστά. Και είμαστε πολλοί που θέλουμε να δουλέψουμε. Και αυτό θα το δείτε το επόμενο διάστημα. Σε διπλανό γραφείο, πριν από ένα χρόνο περίπου, είχα θέσει ένα ερώτημα σε έναν άνθρωπο 42-43 χρονών.
πέρυσι. Νέος για πρωθυπουργός. Παραμένει και σήμερα πρωθυπουργός της χώρας. Και τον είχα ρωτήσει, λίγα μέτρα παραπέρα, αν ένας πολιτικός μπορεί να ζει στην ηλικία του. Πιστεύω ότι το ερώτημα ταιριάζει εξίσου και σε σένα, ή περισσότερο μάλλον σε σένα, από ότι ένα 40διάχρονο. Δεν μιλάω για εμάς τους 50χρονους, άστα να πάνε. Δεν κρύβω το ότι δεν νιώθω πολιτικός. Νιώθω η Κατερίνα, στην ηλικία που αναφέραμε αρκετές φορές, με τα φορτία που κουβαλάει, με τις εμπειρίες της, με τις μάχες που έχει δώσει. Κάτσε Κατερίνα, γιατί αυτή η ηλικία δεν κουβαλάει μόνο πολιτική φορτία και μάχες. Κουβαλάει και έρωτα, απογοήτευση, ζωή, οικογένεια. Κυρίως αυτά, προφανώς. Πράγματα που σε καθορίζουν άλλωστε ο έρωτας σκέπει την πόλη και άρα και τη ζωή μας. Τα όνειρά μας είναι αυτά που μας οδηγούν και διάφορα άλλα που είναι κλεισέ, αλλά είναι και αλήθεια μας. Επομένως, προσωπική ζωή φυσικά και υπάρχει. Πώς μπορεί κάποιος, αν δεν είναι ισορροπημένος, να μάχεται, να δουλεύει, να προσπαθεί, να κοπιάζει. Ελεύθερος χρόνος δεν υπάρχει. Και αυτό μου λείπει. Μου λείπουν τα Σαββατοκύριακα στο σινεμά. Αυτό μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά όλα τα άλλα, ευτυχώς υπάρχουν. Οι φίλοι, οι άνθρωποι σου, που δεν θα σε αντιμετωπίσουν. Έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερους τρόπους κατανόησης. Ούτε καν ως Κατερίνα. Δεν μου επιτρέπεται να πω ότι με τους φίλους μας δεν μιλάμε ούτε στον πληθυντικό, ούτε με πολύ κομψό τρόπο καμιά. Οι φίλοι μου λείπουν πάρα πολύ. Ο ελεύθερος χρόνος μου λείπει πάρα πολύ. Το να χαλαρώσω με ένα ποτήρι κρασί, να πιω ένα ποτό ή να πάω σινεμά μου λείπει πάρα πολύ. Νιώθω όμως εξαιρετικά γεμάτη από όλες τις πτυχές της ζωής μου. Εάν από όλα αυτά που σκέφτεσαι θα έπρεπε να αξιολογήσεις το πιο σημαντικό που έχεις και ως όνειρο ζωής, πέρα από την υγεία που ξέρω ότι έχεις και μια ξεχωριστή εμπειρία που είναι πέρα από κάθε αξιολόγηση. Για όλα τα υπόλοιπα, ποιο είναι το πιο σημαντικό όνειρό σου? Να κάνεις οικογένεια, να έχει και ένα άλλο παιδί την τύχη που είχες εσύ από την οικογένειά σου να ζήσεις ένα περιβάλλον με ανοιχτούς ορίζοντες? Ποιο είναι το σημαντικότερο όνειρό σου? Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι και άκρως προσωπική και δυστυχώς δεν μπορώ να μην τη συναρτήσω με το κομμάτι της υγείας όταν έχεις βιώσει στο έπακρο την ουσία του να είσαι ζωντανός, να είσαι καλά. Άρα για μένα το όνειρό μου είναι να χαμογελάω και το χαμόγελο το κέρδισα με πολύ κόπο ξανά. Mm-hmm. Αυτό είναι το όνειρό μου, σε οποιαδήποτε συνθήκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχει δύο φάσεις αυτή η συζήτηση. Πάντως, θέλω να είμαι βέβαιος ότι από την συνομιλήτριά μου δεν θα χρειαστεί μετά από κάποιους μήνες ή κάποιον χρόνο, παίζοντας αυτό το βίντεο, να έχει προκύψει κάτι ανακριβές ή αναλυθές. Αυτό είναι ένα στοίχημα που το έχουμε για τους νέους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι μια ιδιαίτερη συνέντευξη για μένα, κυρίως γιατί δίνεται στην ΕΡΤΡΙΑ, στην οποία πιστέψαμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και κυρίως να ευχαριστήσουμε εσάς που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.